Θα αρχίσω την ομιλία μου με μία έκφραση, με μία λέξη. Και θαυμαστικό. Επιτέλους. Επιτέλους η κάλτσα της διαπλοκής και της διαφθοράς σήμερα ξυλώνεται, μάλλον θα έλεγα σκίζεται σχεδόν, από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να φέρει το θέμα για εξεταστική επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τους ομιλητές της μας είπαν ότι είναι αποπροσανατολισμός. Αλήθεια είναι προσανατολισμός να ξέρει ο ελληνικός λαός αυτά που τον έφεραν σε αυτή την άθλια ζωή, τον απλό Έλληνα πολίτη που δεν έχει να πληρώσει, τον απλό Έλληνα πολίτη που τραβιόταν στα δικαστήρια και τραβιέται ακόμα για ένα μικρό δάνειο. Και μάλιστα η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας είπε γιατί δεν φέρουμε νόμο για τα δάνεια. Μα νόμοι υπάρχουν. Περί αυτού μιλάμε. Νόμοι υπάρχουν και μάλιστα υπάρχουν και απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Βασιλεία. Αν δεν τα ξέρετε και δεν ρωτάτε. Μου θυμίζετε τον αποσανατολισμό το δικό σας και μάλιστα για του Προέδρου σας, όπου για τη διαρροή το WikiLeaks κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη διαρροή και όχι για την ουσία τη συζήτηση Τόμψε με Βασκουλέσκου, όπου έλεγε ξανά εκβιαστικά, κοινικά, βάρβαρα, σαν Μέτερνιχ, έλεγε ότι θα φέρουμε την Ελλάδα ξανά σε πιστωτικό γεγονός, όπως έγινε τον Ιούνιο του 2015. Οι νόμοι λοιπόν υπάρχουνε. Τους παραβιάσατε βάναυσα, τους παραβιάσατε απροκάλυπτα. Στήσατε μαζί με τον Πασόκ, με τη διακυβέρνηση του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια, ένα τεράστιο πάρτι. Ένα πάρτι σε πολιτικούς σας φίλους, σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Παίρνανε δάνεια. Πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με δάνεια που έχουν πάρει οι επιχειρηματίες. Τα έβγαζαν στο εξωτερικό και άφηναν τις επιχειρήσεις έρμεο των κορακιών και των λαϊλατών για να πάρουν τα μηχανήματα και ό,τι άλλο βρίσκανε. Αυτά τα δάνεια ποιος θα τα αναζητήσει άραγε? Δάνεια επίσης συνεταιρισμούς. Ένα άλλο πάρτι. Ένα άλλο πάρτι που όταν ο αγρότης ο απλός ακούει τη λέξη συνεταιρισμός τρέχει και μακριά. Εγώ επειδή είμαι από αγροτική περιοχή δεν λέω ποτέ τη λέξη δυστυχώς. Ενώ είναι μια αρχή. Είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα που φλόγησε πολλούς ανθρώπους στις παλιές περιόδους και στην Ευρώπη, ιδίως στην Ευρώπη. Η λέξη συνεταιρισμός αποφεύγω να το πω και λέω συνεργατικά σχήματα. Εσείς το διαφτήρατε, εσείς το φτήρατε, εσείς το καταστρέψατε αυτά τα πράγματα. Και τη μάλιστα όλα αυτά συνέβησαν την περίοδο που συλλαμβάνονται καστανάδες να πουλάνε κάστανα είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στον Πύργο, είτε στην Κρήτη. Γιατί οι νόμοι τους φτιάξατε εσείς, αυτό είναι το θέμα. Έβγαιναν και μάλιστα λίγο πριν αναλάβουμε εμείς, λίγο πριν, μη φωνάζετε. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Λίγο πριν αναλάβουμε την κυβέρνηση, γινώσατε πληστηριασμοί των 70 τετραγωνικών σε ανθρώπους άπορους, σε ανθρώπους αξιούχους και όλα αυτά. Τι αναδεικνύει αυτό το οποίο περιγράψαν και οι προηγούμενοι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, ότι οι τράπεζες σε μια βαθύτατα χρεοκοπημένη χώρα, οι τράπεζες οι οποίες την ίδια στιγμή που ήταν η χώρα χρεοκοπημένη έδιναν αφιδώς δάνεια και στα κόμματα και σε μίντια και δημιουργήσαν ένα τεράστιο παθητικό το οποίο καλείται μέσω των ανακεφαλοποιήσεων να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Τα μέσα ενημέρωσης από συγκεκριμένα μέσα τα οποία έχουν σκοπό να προασπίζουν την ελευθεροτυπία, να έχουν ανεξάρτητη ενημέρωση και αδέσμευτη δημοσιογραφία, γίνανε φερέφωνα της τραπεζικής ολιγαρχίας και των πολιτικών συμμάχων. Εσάς δηλαδή. Τα κόμματα. Πέστε μας. Γιατί παίρνατε αυτά τα δάνεια? Με ποιες εγγυήσεις τα παίρνατε? Εσείς παραβιάσατε. Εσύ όλους τους νόμους και τη Βασιλεία 2 και τη Βασιλεία 3 και τη Βασιλεία 1 τα πάντα παραβιάσατε προκειμένου να παίρνετε με δάνεια με ιωνή εγγυήσεις ότι πάντα θα έχετε το ποσοστό το οποίο έχετε κάποια στιγμή και ιδίως στο Πασόκ.
Και αυτό έγινε βεβαίως, έγινε αυτό γιατί, γιατί είχατε μία σχέση τα κόμματα με τα μίντια, τέτοια σχέση που να σταθεροποιήσετε το πολιτικό σύστημα και να το διονύσετε όπως θα ήθελατε εσείς στην πορεία αυτή. Απλά πράγματα. Η Κομισιόν σε ερώτηση του Χουντή και του Σκυλακάκη. Τι απάντησε για τα δάνεια των κομμάτων? Ότι χαρίστηκαν δάνεια και τα πληρώνει ο λαός. Ο Αλμούνια το είπε αυτό. Δεν το λέει ο Μπαλαούρας, δεν το λέει κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα, κύριος Γεωργιάδης, και έχει ενδιαφέρον αυτό να το θυμίσουμε, είπε ότι λίγο πριν από τις εκλογές τις δικές σας, τις κομματικές, είπε ότι το χρέος της Νέας Δημοκρατίας είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί και θα ζητήσει τη διαγραφή του. Όπως ζητάει το δούνου του, τα παιχνίδια που κάνει, δηλαδή θα ζητήσει διαγραφή. Το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει διαγραφή ή θα αλλάξει το αφημί και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και θα γίνεται όπως ο νέος Πανιώνιος με διαφορετικό αφημί για να μην πληρώσετε. Θα τα πληρώσουν και πώς? Ερωτήματα που μπαίνουν, απαντήστε. Θα κληθείτε μετά από μένα να μιλήσετε μερικοί, απαντήστε. Πήραμε τόσα δάνεια, τα τρέχουν ή δεν τρέχουν και πώς θα τα εξοφλήσουμε? Απαντήστε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, λίγο παραπάνω θα ήθελα, ένα-δύο λεπτά. Τα ιδιωτικά, λέμε για τα ιδιωτικά ΜΜΕ και μάλιστα λόγω και της κουβέντας που γίνεται συζητήσεων και εδώ στη Βουλή, για τις άδειες αδειοδότησης με πληστηριασμούς και τα με προσφορές για να πάρουν τις άδειες. Ρωτάω, τα ιδιωτικά μέχρι τώρα κανάλια, ήσαντε μόνο ιδιωτικά όσον αφορά τη σφραγίδα, αλλά ήσαντε δημόσια όσον αφορά τη διαπλοκή και τα δάνεια που παίρνανε? Στο πόρισμα, σας θυμίζω, στο πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος σημειώνεται ότι πολλές από τις πιστοδοτήσεις που δόθηκαν στα μίντια ήταν κορίσεις εξασφαλίσεις. Και μάλιστα η Τράπεζας Ελλάδας λέει ότι η βασική αιτία ήταν η οικονομική κατηφόρα, γιατί η κατηφόρα τους ήταν η διαφημιστική μείωση. Και ρωτάω τώρα, έρχεται ο Παπάς και η κυβέρνηση και βάζουν ένα νόμο που λένε ότι πρέπει να δοθούν 4 άδειες στα κανάλια. Γιατί? Για αυτούς τους λόγους, και ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν αντέχει η αγορά. Η Τράπεζας Ελλάδος έρχεται και λέει πολύ πριν από το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση για τα μίντια, λέει η ίδια Τράπεζας Ελλάδος ότι η διαφημιστική αγορά δεν βγαίνει για τα κανάλια και επομένως γι' αυτό έχουν τα μεγάλα ανοίγματα κτλ. Και τέλος, συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο που μίλησε από το ΣΥΡΙΖΑ, 11 επιχειρήσεις στο μίντια χρωστάνε 800, από 808 κανένας δεν ξέρει, έως 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει, συνάδελφοι, αυτά? Ποιος θα τα πληρώσει, ο φουκαράς που φωνάζεται σήμερα ότι φορολογείται? Βεβαίως φορολογείται. Αφού βρήκαμε ένα κράτος το οποίο το διαλύσατε εσείς, εκ θεμελίων πετάξατε ό,τι υπήρχε παραγωγικό, αγροτικός τομέας, βιομηχανία, τα πάντα, σε ένα πάρτι αδυσόπιτο. Κύριε συνάδελφε, σε εμάς έπεσε, τελειώνω μια φράση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Σε εμάς έπεσε ο κλήρος. Ο κλήρος της κάθαρσης, της Ηράκλειας μάλιστα κάθαρσης, της κόπρου του Αυγεία που εσείς δημιουργήσατε. Δεν κρινόμαστε πια για τις προθέσεις μας. Θα κριθούμε όμως για τα αποτελέσματα της ικανότητάς μας να φέρουμε αυτό το έργο, αυτό το Ηράκλειο έργο σε πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.